Φίλες και φίλοι του ένους.gr, καλησπέρα σας. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που λέμε ότι καλύτερα να παραμείνουμε ψύχραιμοι, καλύτερα να φυλάξουμε λόγια. Η σιωπή μπορεί να είναι χρυσό σε ορισμένες περιπτώσεις. Για ένα αγωνιστικό πατατράκ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, ενδεχομένως όλα αυτά κάποιος να τα ισχυριστεί και να έχει δίκιο. Και έτσι να πρέπει να είναι. Στην προκειμένη όμως περίπτωση θεωρώ ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ψυχραιμία και ότι η σιωπή δεν είναι και τόσο χρυσός και σίγουρα δεν είναι επιχείρημα το να πεις ότι η ομάδα πρέπει να στηριχθεί γιατί την Πέμπτη πρέπει να πάρει την πρόκριση, γιατί μιλάμε για μια αυτονόητη υποχρέωση. Μια υποχρέωση αδιαπραγμάτευτη, δεν είναι, ούτε καν να συζητάμε, δεν είναι θέμα προς συζήτηση το αν θα προκριθεί η ΑΕΚ την Πέμπτη. Οπότε αυτό που μένει και αυτό που πρέπει να εστιάσουμε και αυτό που δεν μπορεί να περάσει έτσι είναι αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Υπάρχουν πάρα πολλά καθαρά ποδοσφαιρικά στοιχεία τα οποία μπορεί να επικαλεστεί κάποιος και να βρει πάρα πολλές δικαιολογίες οι οποίες να είναι βάσιμες. Για όλα τα πράγματα που είδαμε, για το γεγονός ότι χάναμε όλες τις δεύτερες μπάλες. Για, μην αρχίσουμε τώρα να τα πιάσουμε όλα. Υπάρχει όμως μία πραγματικότητα που κατά την δική μου γνώμη τα σκεπάζει όλα. Η ΑΕΚ έπαιζε με μία ομάδα η οποία δεν έχει budget. Έχει 250 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα το πολύ budget. Έπαιζε με μία ομάδα που 33 χρόνια δεν έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη. Μία ομάδα που δεν έχει γήπεδο για να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Που δεν ξέρω το γήπεδο που έχει, αν θα μπορούσε ακόμα και στην ελληνική Super League ή στη Super League 2 να αγωνιστεί. Μια ομάδα που από όσο έχω καταφέρει να μάθω, τα μέλη της αποστολής της ΑΕΚ, βλέποντας την αποστολή της, την εικόνα πριν το match, την ένδυσή τους, τα μεταφορικά τους μέσα, όλα, σχολίαζαν συγκεκριμένα πράγματα. Απέναντι σε αυτή την ομάδα, δεν έχει το δικαίωμα κανένας να υποβάλει τον ΑΕΚΖΙ σε αυτό το βιασμό του ψυχισμού του. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις αυτό το παιχνίδι με αυτόν τον αντίπαλο και να έρχεσαι αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις σαν αυτές που βλέπαμε χθες. Φυσικά και δεν είναι αυτή η ομάδα που θα έχουμε φέτος. Φυσικά και αναγκαστικά η ΑΕΚ πήγε σε κάτι από την περσινή ομάδα, γιατί δεν είναι καν η περσινή ομάδα. Είναι η περσινή ομάδα με ελλείψεις. Είναι όμως τέτοιο το μέγεθος του αντιπάλου που πάνε στην άκρη όλα αυτά τα λογικά επιχειρήματα. Και έρχεται στο προσκήνιο αυτή η ανεπίτρεπτη εικόνα με την οποία συνδέθηκαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της ΑΕΚ χθες και βγήκαν στο γήπεδο να παίξουν. Όχι πως έχει μικρή σημασία να μην παίρνεις 2 νίκες απέναντι στη Βελέζ στην Ευρώπη. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ήττα. Για μένα είναι μια από τις πιο μαύρες στιγμές της ΑΕΚ στην Ευρώπη αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Και το γεγονός ότι στην επόμενη μέρα δεν συμβαίνουν και πολλά πράγματα είναι δυστυχώς αποτέλεσμα του γεγονότος ότι όλο το περιβάλλον και εντός και γύρω από την ομάδα και σε μεγάλο βαθμό και ο κόσμος ο ίδιος έχουν αρχίσει να συμβιβάζονται με αυτό που είδανε και χθες. Και αυτό είναι ίσως το πιο άσχημο. Ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που ακόμα και αν ξέρουν ότι η στρατηγική της ομάδας προβλέπει σταδιακά να μην έχουν οι περισσότεροι το ρόλο που είχαν χθες, δεν μπορεί να λυγίζουν επειδή φάγανε ένα γκολ στο 2 λεπτά αφού του προηγήθηκαν με τον τρόπο που το έφαγαν και μέχρι το τέλος του αγώνα να υποβάλουν κυριολεκτικά σε ένα μαρτύριο όλους όσους βλέπαμε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να πει κάποιος πάρα πολλά για το ότι η ΑΕΚ αναγκαστικά πήγε σε αυτή την επιλογή επειδή, ξέρω εγώ, οι μεταγραφές αργήσαν. Για μένα οι μεταγραφές δεν έχουν αργήσει. Έχουν πάει normal. Δεν θα μπορούσαν να είχαν πάει πιο γρήγορα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση ήταν πάρα πολύ δύσκολο η ΑΕΚ
να παρουσιάσει κάτι πολύ διαφορετικό από την περσινή ομάδα, τουλάχιστον στους δύο πρώτους προκριματικούς στην Ευρώπη. Ωστόσο, έχεις δει δείγματα από τα φιλικά παιχνίδια ότι μάλλον γίνεται κάποια συγκεκριμένη δουλειά στην προετοιμασία. Ότι μπορούσαν αυτοί οι παίχτες σε ένα σύνολο που φαίνεται να αρχίζει να δουλεύει λίγο πιο ορθόδοξα, κάπως να σταθούν και τουλάχιστον απέναντι σε έναν αντίπαλο σαν τη Βελέζ. Για όνομα του Θεού. Αν παίρνεις 200 και 300 και 400 και 500 και 600 χιλιάρικα και παρουσιάζεις αυτή την εικόνα απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα και στους συγκεκριμένους αντιπάλους, πρέπει να αναρωτηθείς αν έχεις θέση σε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ. Πάρα πολύ απλά. Όποιος και αν είσαι, όπως και αν λέγεσαι. Δεν είναι επεξεγέλαση η χθεσινή βραδινή ιστορία. Η διοίκηση έχει τις ευθύνες της, σαφώς. Έχει στηρίξει ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε να έχει στηριχθεί. Το δείχνουν συνεχώς σε κάθε ευκαιρία. Οκ. Okay. Αλλά απομονωμένα το χθεσινό βραδινό γεγονός αφορά τους παίχτες αυτούς που βγήκαν στο γήπεδο να εκπροσωπήσουν την ΑΕΚ και μετά έρχεται η διοίκηση που πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να το αξιολογήσει σωστά. Πρέπει να αξιολογηθούν σωστά αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δεν έχει περιθώριο η ΑΕΚ να ποντάρει σε οτιδήποτε παραπάνω από αυτό που είναι σε θέση να δώσουν όσοι τουλάχιστον μείνουν και στο υπόλοιπο της σεζόν. Δεν γίνεται. Ποδοσφαιριστές που δεν είναι σε θέση να βγάλουν αντίδραση σε οποιαδήποτε αναποδιά συμβαίνει σε ένα παιχνίδι απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, σε οποιονδήποτε αντίπαλο, έχει μεγάλη σημασία αυτό, σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν μπορείς να ποντάρεις τίποτα παραπάνω εκτός από αυστηρά αυτό που είναι σε θέση να δώσουν και για το οποίο πρέπει να έχεις 100% καθαρή εικόνα και να μην τρέφεις όνειρα. Και το λέω αυτό γιατί από αυτού του είδους τις εκτιμήσεις κρίνεται και η πορεία του σχεδιασμού σου. Και πλέον δεν έχεις περιθώριο να κάνεις τέτοια λάθη. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Φοβάμαι ότι το περιβάλλον γύρω τους δεν τους το δίνει να το καταλάβουν πάλι. Οι ίδιοι έχουν δείξει πάρα πολλές φορές ότι πλέον και να το καταλαβαίνουν δεν τους αγγίζει. Δεν αλλάζει κάτι για αυτούς. Το διαχειρίζονται με έναν τρόπο, έχουν συνηθίσει τέλος πάντων να μην μακρηγορώ. Όμως αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Χθες ταπείνωσαν και εξευτέλισαν την ΑΕΚ με την παρουσία τους. Δεν θέλω να συνεχίσω, ήδη είπα πάρα πολλά. Για κάποιο περίεργο λόγο, ενώ τα έχουμε δει όλα το τελευταίο διάστημα, αυτό το χθεσινό βραδινό προσωπικά για μένα ήταν όχι απλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, ίσως και κάτι παραπάνω. Έχω δει πάρα πολλά στην ΑΕΚ. Πάρα πολλά στην ΑΕΚ. Έχω ζήσει πάρα πολλές περίεργες καταστάσεις. Ταπεινώσεις, κακές περιόδους, πάρα πολλά. Αλλά δεν, σε όλες αυτές τις δεκαετίες ποτέ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω φτάσει στο σημείο να βλέπω ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο να φοράνε τη φανέλα τους και να νιώθω απέχθεια. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και το σταματάω εδώ. Καλό βράδυ.